Μαρία Έλενα Κυριακού. Γιώργος Ματιλιώτης και Στίβουλος ο Χάρου στο στούτιο. In παρέα the house. Μεγάλος, είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε τα παιδιά εδώ. Είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι γιατί είναι και το πρώτο ραδιοφωνικό μακαζίνο της Κύπρου. Τι μακαζίνο θα ήταν αν δεν είχε. Σωστά. Όσα μικρόφωνα έχει είναι κρατημένα. Καλωσορίσατε. Παιδιά Telethon. Καλημέρα. Και κυρία. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Εμείς είμαστε καλά. Πάρα πολλά χαρούμενοι που ήρθετε εσείς. Σε λίγο θα λυπάστε με τον Λουίν, αλλά δεν πειράζει. Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο τον Πατιλιώτη, που είναι ο λειτουργός Telethon. Ο οποίος είναι πλήρως ενημερωμένος για το τι θα συμβεί 16 και 17. Ναι, 17 και 18. Εντάξει, εντάξει, κάνεις για να μπουν το. Θέλω να πεις, δεν ξεκινείτε από πριν. Ένα ούτε πρόβα να μάθουμε που είναι. Είδες, αλλά είδες σωστή η ρουλ. Ναι, η πρόβα. Η πρόβα, 20 ευρώ ρουλ. Λοιπόν. Σα λίγο πουλού, είναι 30. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαρά μας εμάς. Και για την πολύ καλή σας διάθεση. Πάντα. Λοιπόν, το Telethon. Το Telethon, όπως γνωρίζετε, διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το Σύνδεσμο Ομοιοπαθών Κύπρου. Τα έσοδα του στηρίζουν τους μυοπαθείς, τον Σύνδεσμο Μυοπαθών, αλλά και χρηματοδοτούν συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα. Και στόχος μας είναι η γονιδιακή θεραπεία, όπως είναι αυτό ένα μεγάλο όραμα της ανθρωπότητας. Σε αυτό τον αγώνα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε γιατί οι συναγωνιστές είναι η ΟΠΑΠ Κύπρου και το Συγκρότημα Δίας και τηλεόραση Σίγμα και εσείς προσωπικά που μας διαθέτετε το χρόνο σας και την αγάπη σας και την προθυμία να μας βοηθάτε κάθε φορά. Πάντα. Και να πούμε ότι ο τηλεμαραθώνιος του Telethon για φέτος θα είναι στην τηλεόραση του Σίγμα την Τετάρτη. Βεβαίως. Όπου θα γίνει Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όπως και πέρυσι θα είναι τα τηλέφωνα και ο κόσμος θα παίρνει να κάνει την εισφορά του όσο μικρή και μεγάλη και αν είναι αυτή. Βεβαίως. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, είναι μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί να είναι μια βραδιά που μια εκπομπή που κυλάει έτσι όμορφα και ωραία, όμως πίσω είναι μια πολύ έτσι αρκετά πολύπλοκη. Από τι ώρα θα αρχίσει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, να πούμε πρώτα να αφαιθούμε στις 17 στη συναυλία ή στο... Ναι, ναι, να τα πάρουμε μια αρχή. Συναυλία μιλάς για τη Τσαλιγοπούλου. Ναι. Λοιπόν, 17 του μηνός, ημέρα Τρίτη, έχουμε την συναυλία στο Προεδρικό Μέγαρο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Που είναι ανοιχτό στο κοινό, έτσι. Ανοιχτό στο κοινό και όσοι ενδιαφέρονται μπορεί να αγοράσουν εισιτήρια. Από πού? Από εμάς, από το Ινστιτούτο Νευρολογίας. Να πούμε τον αριθμό. Είναι 99-122-472. Δεν σε αναγνωρίζω, Λούι. Ναι. Μπράβο. Αστεράκι. Μπράβο, Λούι. Thank you. Έλα, παιδιά. Ευχαριστώ. Εκτός από φωτογράφηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι. Μνήμη του ραδιού. Λοιπόν, στην η βραδιά αυτή ξεκινάει 8 με 9 το βράδυ με ένα κόκτεϊλ στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και έπειτα θα μεταφερθούμε στο θεατράκι όπου θα παρακολουθήσουμε την συναυλία. Αυτά εν ολίγης για την συναυλία μας. Το τηλέφωνο το είπαμε, όσοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια είναι 30 ευρώ το εισιτήριο στο 99-122-472. Η Ελένη Σαλικοπούλου θα συνοδεύεται στο πιάνο από τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου. Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα τώρα, Τετάρτη, μεγάλη μέρα του Telethon, είναι ο τηλεμαραθώνιος. Θα ξεκινήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, περίπου στις 9.30. Ο τηλεμαραθώνιος είναι μια πολυδύναμη εκπομπή, στην οποία λαμβάνουν μέρος πολλοί κόσμος, κυρίως ασθενείς του Ινστιτούτου, γιατροί, επιστήμονες και φυσικά πλαισιώνεται από ένα πάρα πολύ όμορφο και φέτος καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την εκπομπή θα παρουσιάζει η Κατερίνα Χριστοφίδου. Βεβαίως. Πέρυσι ποιο στόχο βάλαμε και αν τον καταφέραμε και φέτος τι θέλουμε να ξεπεράσουμε. Ναι. Έχουμε το ποσό το περσινό. Λοιπόν, βεβαίως. Οι στόχοι οικονομικοί κάθε χρόνο γίνονται και πιο δύσκολοι, θα πρέπει να πούμε, Ρούλα. Είμαστε ευέλικτοι και να πούμε ότι η ζωή στο Telethon συνεχίζει να δίνει ο κόσμος παρόλες τις δυσκολίες. Πέρσι είχαμε φτάσει τις 30.000 στον τηλεμαραθώνιο. Φέτος έχουμε τον ίδιο στόχο. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό στόχο. Τουλάχιστον τον ίδιο στόχο. Όχι, φέτος να κάνουμε 40, ρε παιδιά. Γιατί όχι, ξέρετε, παίζουν πάρα πολύ σημασία οι μικρές εισφορές που γίνονται μέσω τηλεφώνων και μέσω SMS. Που χρεώνεται το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς από την καρέκλα σου. Ναι.
Με ένα τηλεφώνημα. Και 2 ευρώ, 3, 4 είναι πολύ σημαντικά. Να κλέψω το σλόγγαν του ραδιομαραθώνιου, ότι η πιο μικρή σφορά είναι μεγάλη. Ναι, έχουμε μια παρόμοια, ένα παρόμοιο σλόγγαν. Ξέρεις, που το υστέρημα είναι το κόσμος που δίνει αυτά τα λεφτά. Όχι, δηλαδή, από το περίσσευμα. Πριν χρόνια λέγαμε που το περίσσευμα, τώρα λέμε που το υστέρημα. Από το περίσσευμα περιμένω από τις μεγάλες εταιρείες, από τράπεζες, από οργανισμούς, εκεί να δώσουν το παρόν τους. Παιδιά, αν είχαν, αντί να στείλουν κάρτες τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα στους πελάτες τους, είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνανε προσφορά σε αυτό τον κοινοφελή σκοπό. Ρούλα και Λούι, ξέρεις ότι οι άνθρωποι που δίνουν από το υστέρημα τους δίνουν πιο εύκολα. Ναι, βέβαια. Οι άλλοι έχουν καούρους. Λοιπόν, πάμε στον Ευθύβουλο, το Μαέστρο. Γεια σας. Αβάντι, Μαέστρο, τι έχεις ετοιμάσει. Δεν θα σας πω. Δεν θα μας πεις. Ούτε οι τραγουδιστές δεν ξέρω, θα ξέρεις εσύ. Ναι, να ακόμα ξέρω εγώ. Γίνεται τίποτα που δεν ξέρω εγώ. Η Ρούλα. Κύριε Λέιζο, θέλει να πεθάνω να πάθω τον κεφαλικό τώρα. Εμπού τη Ρούλα μου έκαναν την Wikipedia. Γιατί το μικρόφωνο του Λουί είναι πιο δυνατό με το δικό σου. Διότι ο Λουί θέλει πάντα να υπερισχύει η φωνή του, νομίζει ότι έτσι επιβάλλεται. Είμαι ο άντρα. Υπερισχύει έτσι. Είμαι ο άντρα, μπορεί να μου πει εμένα. Αφήνω τον να νιώθει σπουδαίο. Αν ξέρει ότι if you cannot beat them, join them. Και τον αφήνω να νιώθει ότι εννοεί κοδεσπότ. Κατάλαβε, φίλε μου. Λοιπόν. Αγαπώσει όμως, Ευθύβουλε. Ρούλα νερό. Έπιασες το αμέσως. Εν είμαι η Μάρι Πεν. Φνίγεν, έλα. Λοιπόν, έχω τα μερικό μου. Εμπιντωμένος με ολάστιχο. Γιώργο, εσύ είσαι ο μαέστρος. Χριστόδουλα. Ναι, Γιώργο, πως είναι. Ευθύβουλο. Ευθύβουλο. Εσυχήσετε με. Λοιπόν, εγώ είμαι ο μαέστρος. Δηλαδή, άμα λέμε μαέστρος, δηλαδή, συντονίζεις τα του τηλέφωνο. Ακριβώς. Θα έχουμε στην τηλεόραση για τις 18 τέσσερις τραγουδιστές, τρεις Ελένιδες. Ναι. Είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ναι, η Μαρία Έλενα Κυριάκου, η Έλενα Αναγιωτού και ο Χοβίκ. Ναι. Λοιπόν, ωραία παρέα έχετε, ναι, φρέσκα παιδιά, πολλά ωραία πράγμα. Θα περάσουμε τέλεια. Ωραία. Θα κάνουμε κάποια διαλύματα, μουσικά διαλύματα μικρά. Θα είναι περίπου 5-6. Αυτά πού? Αυτά στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Okay. Ενώ κάνουμε τις εισφορές. Ακριβώς. Ναι. Δεν θα πω σε αυτά που είπε ο Γιώργος. Το μόνο που θα πω είναι ότι όλοι όμως, όπως κάθονται και ψηφίζουν στα reality, καλή ώρα που έχουμε δίπλα μας εδώ. Talent show. Ωραία. Σε παρακαλώ. Είναι αυτό ο Φτιοπάτσος. Δώσε το Φτιοπάτσος τώρα. Παρακαλώ, Έλενα, πες του. Αν. Να, αποκάλυψε ένα δικό μάτι. Γύρισε το μικρόφωνο της Λίωνα, ακούετε. Θα σου πω, Μαρία Έλενα Τσαμπουκαλού, αρέσει και μου. Δική μου η Μαρία Έλενα. Πώς μου πάνω, Μαρία Έλενα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι. Εσύ έλεγες. Εγώ έλεγα. Για το πρόγραμμα. Τα παιδιά. Για τον κόσμο δεν έλεγα. Ότι όπως ψηφίζουν στα reality και δίνουν 3, 4, 5, 6 ευρώ και 10 στα talent show, τέλος πάντων, ας το κάνουν και εκείνη τη μέρα. Είναι πολύ απλό. Θέλουμε πολύ κόσμο και λίγα λεφτά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη ο άλλος να δώσει πολλά λεφτά. Λίγα λεφτά και να κάνουμε κάτι. Ο σκοπός είναι αυτός. Τώρα θα εγώ πράσουμε... θέλω να δώσουμε και πάρα πολύ στοργή σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ακριβώς το μόνο που χρειάζονται. Δεν θα είμαστε εκεί για να κάνουμε πανηγύρι με τους τραγουδιστές. Απλά να είναι να συμβάλλουν λίγο... και οι τραγουδιστές. Ναι, πάντα είναι εκεί οι τραγουδιστές. Συμβάλλουν. Είναι εκεί. Και επιτελούν ένα μέρο για μένα. Ναι. Διαστιάζουν από τον προσωπικό τους χρόνο. Όλοι ξέρουμε ότι έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Δεν λένε από τραγουδά. Δεν είπαν όχι. Μπράβο και σε όλα τα παιδιά. Ναι, ναι. Και στην Έλενα και στο Χοβί και στη Μαρία Έλενα. Και στην Ελένη Τσαλιγοπούλου. Δηλαδή, ειδικά η κυρία Τσαλιγοπούλου. Ξεχάσαμε την. Και ο κύριος Αντρέου. Λεμεσανή μου την αγαπή. Έλενα Αναγιωτού. Ναι. Η Έλενα Αναγιωτού είχε επαγγελματικό. Είχε δουλειά στην Αθήνα. Και όταν της είπε πάμε να έρθει, άλλαξε το εισιτήριο με πολύ χαρά. Το πρόγραμμά της. Και το πρόγραμμά της για Αθήνα για να έρθει. Μαρία Έλενα. Να περάσουμε στη Μαρία Έλενα Κυριάκου, το καμάρι μας. Και εγώ είχα πολύ πιεστικό πρόγραμμα. Βέβαια, μάθαμε έρος δραμαζότη, ιστορίες, άγγελος που κάτω από τον ήλιο. Τούτα είναι πιεστικό πρόγραμμα. Το πιεστικό πρόγραμμα είναι το πλυντήριο, το σκούπισμα, το σφογγάρισμα, τα κοτελούθια. Πρωί-πρωί ξημέρωμα, αυτό έκανα. Και αυτά. Έτσι. Τι να κάνουμε. Για πες, Έλενα μου, πώς δέχτηκες την πρόταση της Τέλεθον. Όταν μου ανακοινώθηκε από την εταιρεία μου, τη δέχτηκα με πάρα πολύ. Ποια είναι η εταιρεία σου? Μινωσιεμάι. Ναι.
και θέλω και εγώ με τη φωνή μου να ευαισθητοποιήσω και να συμπαρασταθώ σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Θέλω να διευκρινίσουμε λίγα πράγματα. Όταν κέρδισες, η Άννα Ιβίσχη σου έγραψε στο Facebook «Μπράβο κορίς Καλλιωτού». Ναι. Θέλεις να τη θυμίσουμε κάτι? Ναι, να τη θυμίσω ότι... Έλα λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Να τη θυμίσω ότι πριν 10 χρόνια είχα βρεθεί μαζί της και είχε ακούσει ένα demo, ναι, δικό μου, και της άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα είχε πει ένα αστέρι γεννιέται στην Κύπρο και μου είπε «Όποτε θέλω να έρθω Ελλάδα, να την πάρω ένα τηλέφωνο και θα με βοηθήσει». Φυσικά πράγμα δεν που δεν έκανες ποτέ εσύ. Εσύ φταίεις. Η Βίσχη ήταν για μένα, καρτέρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα ήθελα πάρα πολύ να την έβλεπα από κοντά και να της το θύμιζα αυτό. Με αλλά η Βανδύ. Είναι μόνο η Βανδύ. Δώσε να πάρει. Καθόλου καλά τα έχουν. Δεν είναι ξέρω, ρε φίλε, ξέρω. Του τα ούλα είναι, είναι κολπούθια του τα ούλα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πούμε, όταν βλέπαμε το talent show, είχε γίνει μια παρεξήγηση και γέμωσε το Facebook για μία λέξη, ρε παιδί μου, για ένα ρήμα, περπάτα. Τι έγινε ακριβώς? Μου είχαν πει από την παραγωγή, μάλιστα, μόλις δω τη κάμερα να έρχεται προς τα πάνω μου, να περπατήσω και να πάω μπροστά. Η κάμερα ποτέ δεν είστε μπροστά. Άρα, αφού είπε κάμερα, περπατάει. Και δεν περπατούσα. Και αναγκάστηκε ο Φλόρ Μάνεζερ να πει. Και δεν είχα πρόβλημα να ξεκινήσω το τραγούδι περπατώντας. Ναι. Οπότε δεν αγχώθηκα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αλλά ο άλλος από πίσω. Μονάξε δυνατά, ήταν εκτό μικρόφωνο. Περπάτα, περπάτα. Και μετά είπε και το κυπριακό, ω η μάνα μου. Και γέλασαν όλοι από κάτω. Και εγώ προσπαθούσα να μπω στο συνέστημα. Του τραγουδιού. Έλεγα because of you. Αλλά δεν τα έχασε καθόλου. Ναι, χαμογέλασα αγγλικά. Οπότε έγινε γλυκό σλόγγαν το περπάτα. Για μερικού κακεντρεχεί όμω δεν έγινε καθόλου γλυκό. Ναι, μάνα μου, αλλά εγώ θα το κρατούσα κωμικά σα σλόγγαν περπάτα. Έτσι. Έλενα, Μαρία Έλενα, καθώς φωνάζουν σε σπίτι, φωνάζουν Μαρία Έλενα. Όχι. Ή Μαρία ή Έλενα. Ποιο που τα αυτιά. Τα παιδιά μου μαμά. Καλά, εντάξει. Έτσι θα σε φωνάζουν. Οι δικοί σου άνθρωποι, νομίζω ότι φωνάζουν Μαρία κάποιος Έλενα. Για τα αδέρφια μου φωνάζουν κόρη. Αρέσκου μου. Μαρία Έλενα. Περισσότερο είναι αυτό. Μαρία Έλενα. Άμα θέλουν να νευριά, άμα θέλουν τους νευριάζεις, ποιον παθιό. Ή ζω ταθιό άμα νευριάζω. Συνήθως, άμα θυμώνεις κάποιου, φάζεις σε ταθιό ονόματα. Δεν λένε τίποτα. Μαρία Λένα, τα μωρά πώς το πήραν που σε έβλεπαν στην τηλεόραση και ξαφνικά έρθες πίσω και τους ανακοίνωσες ότι μπορεί να πάμε και Ελλάδα? Ναι, χάρηκαν πάρα πολύ γιατί η μαμά κέρδισε ένα παιχνίδι, αλλά είναι πολύ μικρά για να καταλάβουν τι έβρος έχουν τα παιδιά. 6,5, 4 και 2,5. Εντάξει, θέλουμε ακόμα 5-6 χρόνια για μένα να ξεκινήσει, ειδικά ο μεγάλος. Ναι. Αν καταλάβαιναν πραγματικά θα μου έλεγαν σταμάτα. Γιατί, εγώ δεν το πιστεύω ένα πράγμα. Πάντως, μπράβο σου τώρα τόσα χρόνια που ήσουν μια διαθέσιμη μητέρα. Έτσι. Και ξαφνικά, τι ήταν εκείνο, ποιος σε έπεισε να πας στο talent show? Ο αδερφός μου. Βασικά με πίεζε πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα, ήμουν αρνητική αρχικά. Γιατί? Λόγω του ότι θα έφευγα από τα παιδιά μου. Ήμουνα και φρέσκια χωρισμένη. Όχι, όλο συμβαίνει. Ναι, ναι, φοβόμουν λίγο. Είχα και τους μαθητές μου στο φροντιστήριο και εντάξει, τελικά λέω θα πάω, θα κάνω κάτι για μένα. Αν πετύχει, πέτυχε. Και, ναι, και ναι. Πέτυχε. Με τον Ευθύβουλο, τώρα, δεν τα ιστορία είναι τούτη. Ο Ευθύβουλος με έχει αναλάβει. Τι εννοεί έχει αναλάβει? Να είναι μάθεια παρπατά. Έχει ξαναπερπάτα. Είναι μάθεια. Θα με αναλάβει στο να περπατώ μπροστά. Μπροστά. Μόνο μπροστά. Ναι. Μουσικά. Μουσικά. Γι' αυτό ο Θεός δεν έβαλε μάτια στην πλάτη. Για να μην φέρουμε πίσω, μόνο μπροστά. Σωστά. Σωστά. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο Ευθύβουλος δίπλα μου. Που ποιο σου ανακοινώθηκε? Από την εταιρεία μου. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μήνος για μάη, είπαμε. Ναι, ρε, μπορεί να ξέρω εγώ. Είσαι συγκεντρωμένος, Λούι. Ναι. Χαρισματικός, αξιόλογος μουσικοσυνθέτης. Βοκιζάλα, ρε, Ευθύβουλε. Τσακώνεστε, φωνάζετε, διαφωνείτε. Πάρα πολλά, αυτό θέλω να πω. Τσακωνόμαστε, σίγουρα. Μία μέρα. Σίγουρα και τσακωνόμαστε. Έκλαι. Ήμουν λίγο... Εκλέσαι εσύ. Ήταν λίγο αυστηρός.
Καλά, εμένα γλαμουρίζει με κάθε μέρα, δεν είπα τίποτα. Δεν ήμουν να πάει τη Μαρία Έλενα μια ημέρα. Το αποτέλεσμα όμως ήταν τόσο. Τώρα που θα πούμε το αποτέλεσμα, είναι τόσο όμορφο που χαλάει το κλάμα. Παιδί μου, κάνουμε μια χάπια τα ψυχότροπα. Δεν να. Σκεφτεί μια να κάνει. Ναι, αλλά μια φορά κλάμα, όμως συνέχεια 24 ώρες, 24 ώρες με κάνει και χαμογελό. Είναι πολύ θετικός άνθρωπος και είναι πολύ καλά να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους θετικούς και όχι αρνητικούς. Ευθύβουλε σειρά σου. Ευθύβουλε σειρά σου. Σου μάλισε σε καλά, πες εσύ τίποτα. Αν απολύτω καλά. Πιστεύει η Μαρία Έλενα, ας πούμε, τι είδε στη φωνή της, τι... Πέμ. Κοίτα, επιβάλλαν της την εταιρεία. Ναι. Είναι απλά μια δουλειά, Ρούλα. Έτσι το θωρεί. Αφού καμνή μου πάσες ο Λούις, το θωρεί. Ο Λούις καμνή σου παζανκάς, πιάνει. Λοιπόν, σοβαρά. Έχω ακούσει πάρα πολλές φωνές γενικά τα 15 χρόνια εμπειρίας μου στο στούτιο. Τι ξεχώρισες? Ξεχώρισα 2-3, δεν και από με ονόματα. Ναι. Η Μαρία Έλενα με ακούμπησε πάρα πολύ στο θέμα ψυχή. Ψυχή και νεύρο. Ψυχή, ψυχή. Έχει πάρα 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 πολύ ψυχή. Δίνεται σε αυτό. Ναι. Είναι ταλαντούχα, δεν ξέρω, δεν το ξέρει ακόμα. Ακούει πάρα πάρα πολύ καλά. Έχει κάποια μουσική παιδεία? Αυτό που έχει δεν χρειάζεται μουσική παιδεία. Ναι. Το έχει φέρει μαζί της. Και είναι άρα πολύ είναι μεγάλο. Ούτε είναι χαρισματική από μόνη. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει πόσο, τι έχει μέσα της ακόμα. Απλά τώρα. Τώρα ξεκινάει, τώρα ανοίγουν τα φτερά της. Καλά, η κοπέλα ενεσυχίστηκε που είδε ξαφνικά μπρος της παρτιτούρες, νότες, μελωδίες. Βασικά μέσα στο στούντιο. Δυσκολεύομαι να διαβάζω νότες. Μέσα στο στούντιο. Αντιλαμβάνομαι. Ήταν σε άλλο πλανήτη. Δηλαδή δουλέψαμε, γράψαμε 8 τραγούδια και με το δικό μου. Α, έγραψε έτσι εσύ. Πώς το λένε το δικό σου, αν επιτρέπετε? Έχεις αφήσει εποχή. Έχεις αφήσει εποχή, είναι να το χαρίζω του Λούι. Ναι. Ήταν αυτό το είχα κρυμμένο στο σιρτάρι για όταν βρεθεί. Θα έβρισκε τη φωνή. Ναι, και βρέθηκε. Όντως. Και πιστεύω πως θα αφήσει εποχή όπως το υπάρχει λόγος. Έτσι. Λοιπόν, αυτά μη λέμε περισσότερα. Ανατρίσα θα Λούι, εγώ ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολλά αγγλικό. Μπράβο στην Κύπρο που υπάρχουν τέτοια ταλέντα. Τελικά η Κύπρος καλή φωνάρες, παιδί μου. Δεν υπάρχει talent show. Μετρούσαμε τα με τον Λουί. 17 talent show κερδίσαν. Και να μην ακούω που λαλούσαν ότι τάχα μου ψηφίζουν συνέχεια οι Κύπροι. Θα ψηφίζετε έτσι. Μιλάμε για μια Κύπρο του μισού εκατομμυρίου και μια Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων. Εμπορούσετε να μας φεσώσετε 17.000 φορές. Ούλοι που έναν τηλέφωνο. Κι όμως, γιατί εσύ πιστεύεις ότι οι Ελλαδίτες είναι ψήφιζαν και πριν. Ψήφιζαν, ρε παιδί μου. Άρα σου λέω ότι ψήφισαν και Ελλαδίτες για αυτό το πράγμα. Ναι, ψήφισαν και Κύπριους. Εννοείται. Για να το θέλω. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με το τηλέφωνο. Να ξαναπάμε πίσω στον αγαπημένο μου Γιώργο Βατηλιώτη που είναι ο λειτουργός τηλέφων. Να θυμίσουμε επιγραμματικά τι θα συμβεί. Βεβαίως. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα. Το ίδιο πιστεύω θα είναι και στον τηλεμαραθώνιο. Φαντάξει, θα με νάρκεστε. Ναι, εννοείται. Υποτά ανοιχτή, αλήθεια από τσουλαλό. Ήρθαμε φλαμέ και βράδυ μας μόνο καφέ Κυπριακό. Τώρα έρχεται και το φλαμπέ. Θα μας φέρετε κανένα αλαρμιό. Παράγγελα. Παράγγελα να μπριζόλα. Σε 20 λεπτά να μην μπριζόλα μου. Και το κυφέρι που το ζορπά που είναι ο χορηγός. Λοιπόν, λοιπόν, να επαναλάβουμε 17 του μηνός, την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Θα έχουμε τη συναυλία της Ελένης Αλυκοπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. Με 30 ευρώ κάνετε μια τεράστια εισφορά, ναι, για το τηλέφωνο. Επειδή έχουμε καλύψει τα περιορισμένα έξοδά μας με χορηγίες. Να ρωτήσω κάτι, η Τσαλικοπούλου ήρθε αφιλοκερδός? Όχι, όμως με ένα πολύ χαμηλό κόστος. Ενώ τα δικά μας παιδιά ήρθαν αφιλοκερδός. Και επίσης αφιλοκερδός θα τραγουδήσει στον τηλεμαραθώνιο. Μάλιστα. Okay. Σημαντικό είναι αυτό. Πολύ ωραία. Απλώς να αναφέρουμε. Να συγγνώμη, Γιώργο. Σε κάποια θέματα τα οικονομικά, εντάξει, στο συγκεκριμένο με το προεδρικό έπρεπε να γίνει με πολύ χαμηλό κόστος. Όταν μιλήσε όμως με τον κύριο Αντρέου και του είπε πόση ώρα θα παίξουν, του είπε δεν έχουμε πρόβλημα, θα είμαστε εκεί και όση ώρα θέλετε να παίξουμε, μπράβο, θα παίξουμε. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο. Και Ρούλα, η Τσαλικοπούλη ήρθε και άλλες χρονιές αφιλοκερδός για το τηλέφωνο, οπότε εντάξει, δεν είναι θέμα. Μακάρι και άλλοι να ανταποκρίνονταν με τον ίδιο τρόπο. Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι το κοκτέιλ θα το έχουμε 8 με 9 το βράδυ και έπειτα θα ξεκινήσει η συναυλία. Στους Κήπους. Τη συναυλία όμως θα ανοίξει ένα χορευτικό από την σχολή χορού της Αντιγόνης στα Σουρή. Θα είναι καταπληκτικό. Και την Τετάρτη. Υπογραφή Αντιγόνη. Δεν έχει παρά να είναι επιτυχημένη. Πάντα πρόθυμα να βοηθάει. Και την Τετάρτη κινητό αναχείρα, 9.30 ώρα στην τηλεόραση του Σίγμα. Και κάνουμε ότι και η πιο μικρή εισφορά είναι μεγάλη, έτσι. Παιδιά μου, χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Περάσαμε καταπληκτικά. Καλή επιτυχία και στον. Να τον πω, μάνατζερ. Στο μαέστρο. Το μαέστρο. Στο μαέστρο τη Ελένα Μαρία Έλενα. Ό,τι επιθυμείς. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Γιώργο τον Βατιλιώτη για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει και όχι μόνο και έχει να μας δείξει πολλά σε βίντεο. Ναι. Εκείνη τη βραδιά πολύ συγκινητικά πράγματα. Φιλιά πολλά.